Καλημέρα, ναρκώτες. Πάνι, αν είναι ορισμός, αφήσου τη θεία γέννηση. Να πω σαν κωδικός, αφήσω γεννάτε σήμερον. Έμβη, πλέμβη, πόλη, ουρανία, καλώτε. Και η φύση όλη εντός πηλαίων τίθεται. Εμφάτη των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών. Και επί της των όλων. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά. Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε. Πράγματι θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου, τις θερμές ευχές μου για χρόνια πολλά, για ευτυχία οικογενειακή, προσωπική. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος ο οποίος είναι να έρθει. Εύχομαι στις οικογένειές τους και στα σπίτια τους ευτυχία και ό,τι καλό. Εύχομαι αυτές οι γιορτές, οι λαμπερές, οι γιορτές που είναι αφιερωμένες στο να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο και να στραφούμε στον δίπλα μας, προκειμένου να κατανοήσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων, να είναι ανέφελες, να είναι ευτυχισμένες, να είναι πραγματικά σύμφωνα με το νόημα και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ και στην Περιφερειακή Αρχή να συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον και ακάματα την προσπάθειά της για να μπορέσει να φέρει το καινούριο έτος, καινούργια πράγματα, καινούργια ελπίδα και καινούργια αισιοδοξία σε όλους τους πολίτες, τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα είναι μέρα για ευχές, αλλά απλά να αναφέρω ότι χθες φάνηκε ότι τελειώνει το θέμα της ένταξης στο ΕΣΠΑ, της διαφαινόμενης ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου Αρκαδικό Αγία Ελεούσα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοίχημα το οποίο έχει δοθεί πριν καν αναλάβουμε ως Περιφερειακή Αρχή και από ό,τι φαίνεται οδεύει τάχιστα προς υλοποίηση. Είμαι σίγουρος ότι και όλα τα άλλα τα οποία έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε, όλες τις αλλαγές που θα κάνουμε στην καθημερινότητά μας και γύρω μας θα μπορέσουν να γίνουν πράξη μέσα στο καινούριο χρόνο, στο 2020.